Αναδεικνύουν λοιπόν αυτές οι καταθέσεις ότι ο άνθρωπος αυτός πρώτον διαχειρίζεται την ομάδα. Είναι αυτός δηλαδή που δίνει εντολές στους άλλους τι να κάνουν, πότε να φύγουν, πού να χτυπήσουν κτλ. Δεύτερον, είναι αυτός ο οποίος, όπως είπα πριν, τους εκπροσωπεί εντός αγωγικών στο τζαμπουκά. Είναι αυτός που φωνάζει στους Αιγυπτίους: βγείτε έξω, θα σας αυτό τη μάνα, θα δείτε την Χρυσή Αυγή κτλ. Τρίτον, είναι αυτός που τους εκπροσωπεί εντός εισαγωγικών πάλι απέναντι στην αστυνομία που τους συλλαμβάνει, ναι. Ο οποίος δίνει εξηγήσεις για ποιο λόγο βρίσκονται εκεί κτλ. Και καθαρίζει, να το πούμε έτσι, προσπαθεί να καθαρίσει με την αστυνομία. Αυτά όλα, σε συνδυασμό βεβαίως και με άλλα στοιχεία, ότι είναι ένας άνθρωπος ο μόνος που η ηλικία του είναι 10-15 χρόνια μεγαλύτερος από τους άλλους στην παρέα κτλ. Συνθέτει την εικόνα αυτή. Και νομίζω ότι εισφέρει τα δύο αυτά στοιχεία, τα οποία αποδεικνύονται πλήρως. Θέλω να πω δηλαδή ότι κινδύνευσε η ζωή των ανθρώπων. Κανονικά έπρεπε να έχουν παραπεμφθεί για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή για όλους, ή εν πάση περιπτώσει για απόπειρα βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη, ή έστω για απόπειρα επικίνδυνη σωματική βλάβη. Εδώ έχουμε μία ποινική δίωξη η οποία δεν ακουμπάει καθόλου την απειλή κατά τη σωματική ακεραιότητα των ανθρώπων αυτών, για πλημεληματάκια τα οποία είναι αντίστοιχα με αυτό το οποίο έκαναν. Δεν λέω ποια μεταχείριση θα έχει ένας διαδηλωτής. Ξέρετε πόσο υπερασπίζομαι κάθε εβδομάδα που κατηγορούνται ότι πετάξανε μία πέτρα η οποία δεν βρέθηκε πουθενά και κατά αυτόν τον τρόπο απείλησαν με επικίνδυνη σωματική βλάβη την ακεραιότητα των αστυνομικών που ήταν εκεί πέρα. Εδώ έχουμε μία συγκεκριμένη υπαρκτή απειλή, η οποία έχει περιγραφεί από την πρώτη μέρα έτσι, και αν δεν ήταν ο τραυματισμός του Αμπουζίτη στην Ταράτσα, που κι αυτός πολύ αργότερα χαρακτηρίστηκε ως απόπειρα ανθρωποκτονίας, οι άνθρωποι αυτοί θα ήταν κατηγορούμενοι για μερικά πλημεληματάκια, ας πούμε, μονάχα. Εκεί είναι η βαρβαρότητα, η ανελέητη. Να χτυπάνε έναν κοιμισμένο ανυπεράσπιστο άνθρωπο που δεν τους έχει φταίξει σε τίποτα και δεν το ξέρουν καν ποιος είναι, με λωστούς και με ξύλα στο πρόσωπο και στο σώμα παντού, και να τον αφήνουν αιμόφυρτο πιστεύοντας ότι έχει πεθάνει, γιατί αυτό ήθελαν. Και να είναι και μικρά παιδιά σε αυτή την επίθεση δράστες. Είναι δηλαδή ένα τριχιαστικό, και μαζί και ένα ανήλικο κορίτσι που το εξωθήσανε αυτοί οι άνθρωποι, ας πούμε, το πήρανε μαζί τους εκεί. Εδώ με μία πληροφορία ότι ένας Τάσος Ξανθός κυκλοφορεί σε τέσσερις περιοχές της Αθήνας και είναι ο δράστης μια ληστεία και μια ανθρωποκτονία, συνελήφθη ο Θεοφίλου πριν 4 χρόνια σε μια μέρα μέσα. Ποιος υψάς, ελάτε τώρα. Νομίζω και, που και πολλοί άλλοι. Δεν μπορούν να βρούνε ποιοι είναι οι γείτονες, οι μάρτυρες. Για στη θέση του Αμπουζίτ, ήταν κάποιος μεγαλοεφοπλιστής ή κάποιος καναλάρχης ή κάποιος τραπεζίτης, θα βλέπαμε τηλεοπτικές εικόνες αποκλεισμού του χώρου, συλλογή DNA, πλήρης επιμέλεια και ενεργοποίηση του κρατικού μηχανισμού. Βέβαια. Θα είχαμε ήδη φωτογραφίσει τους δράστες σε τρομοκράτες, σε δεν ξέρω τι κτλ. Και εδώ κρύβουμε ακόμα και τις πληροφορίες που δεν δίναν οι μάρτυρες και οι γείτονες. Και δεν ονοματιζόταν η Χρυσή Αυγή την επόμενη μέρα. Και μιλάνε μετά για άδικη μεταχείριση και ιστορίες για αρκούδες. Αν είναι δυνατόν. Ήδη μέχρι τώρα παραπομπή έχει αποτελέσει ένα πλυντήριο για σοβαρότατες ποινικές ευθύνες για πολλούς. Θα πω το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα που αναφέρθηκε και στην εκπομπή αυτή: ο Λαγός και οι δηλώσεις του. Δεν το λέω εγώ, το λέει το βούλευμα το ίδιο, ότι η επίθεση στους Αιγύπτιους, το λέει σε πάρα πολλά σημεία, έγινε μετά από εντολή του Ιωάννη Λαγού. Εάν βάλετε λοιπόν αυτά τα πραγματικά περιστατικά σε ένα πρωτοετή φοιτητή της νομικής να γράψει εξετάσεις και του πείτε έχει ο Λαγός ποινική ευθύνη και για ποιο αδίκημα, εάν δεν γράψει ότι έχει την ευθύνη της ηθικής αυτουργίας για την απόπειρα ανθρωποκτονίας, ο φοιτητής θα κοπεί στις εξετάσεις. Μάλιστα. Δυστυχώς όμως οι εφέτες οι οποίοι έκαναν την παραπομπή, το Συμβούλιο Εφετών και ο Εισαγγελέας Εφετών, αυτό το πράγμα δεν το είδε. Σας λέω ένα περιστατικό. 30 έχω καταγράψει σε αυτό το βούλευμα και κάποια στιγμή θα βγουν προς τα έξω αυτά. Και έχει τεράστια σημασία, διότι δεν εξατομικεύεται στο μέτρο που πρέπει η ποινική ευθύνη, με αποτέλεσμα τον κίνδυνο να περιοριστούν οι ποινικές ευθύνες σε αυτούς οι οποίοι αυταπόδεικτα βρέθηκαν με μαχαίρια και με ρόπαλα και να μην φτάσουν μέχρι το κέντρο εκπόρευσης των εντολών αυτών. Άντε ψάξε γύρευε τώρα για στελέχη κατώτερα ή μέσα της αστυνομίας σε ένα μηχανισμό που και επώνυμοι διοικητές τμήματων κτλ. Που έπρεπε να έχουν διωχθεί, δεν έχουν διωχθεί. Να θυμίσω για το Φίσα ότι ο αστυνομικός που συνέλαβε το ρουπακιά και βρήκε το μαχαίρι εξαφανίστηκε κυριολεκτικά από τη δικογραφία και εμφανίζεται 6 μήνες μετά μόνο στην ανακρίτρια να καταθέτει και αποσιωπάει και τον περίφημο διάλογο «Προσέξτε με γιατί είμαι δικό σας και τι εννοείς Χρυσή Αυγή μες στο περιπολικό». Αυτός που τα αποσιώπησε όλα αυτά από τη δικογραφία, πού διώκεται, πού είναι. Μέχρι τώρα και στην υπόθεση Φίσα και στην υπόθεση των Αιγυπτίων ψαράδων επιλέξει διατύπωση ότι έπρεπε να κάθονται στο σκαμνί κάποιοι άνθρωποι. Από εκεί και πέρα είναι θέμα του μηχανισμού να ευαισθητοποιηθεί για να
προκαλέσει τις διαδικασίες που είπα προηγουμένως και να το κάνει. Το αν θα το κάνει εξαρτάται βεβαίως και από το αν θα έχει την πίεση της κοινής γνώμης και του δημοκρατικού κόσμου για αυτό το πράγμα. Γι' αυτό λέμε να έρχεται κόσμος στη δίκη, γι' αυτό έχει αξία να παρακολουθείτε αυτή η εκπομπή και όλα τα δημοσιεύματα και οι αναρτήσεις για τη δίκη. Γιατί, όπως σας έλεγα και πριν αρχίσει η εκπομπή, το ενδιαφέρον του κόσμου είναι τεράστιο. Τεράστια είναι και η άγνοια όμως. Και πρέπει αυτά τα δύο κάπως να συγκεραστούν.